Λοιπόν, τα κατάφερα. Την έπεισα να βγάλουμε βίντεο. Είμαι εδώ στο κομμωτήριο της Γεωργίας. Γεωργία, θέλει ο κόσμος να έρθει από την Ελλάδα να τον κουρέψεις, καταλαβαίνεις. Να κοπιάζω. Ευχαρίστω. Την έχω πείσει να τραβήξουμε βίντεο. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σε έπειθα. Α, το δαμέ. Βάλαμε την κάμερα μας στο σωστό τόπο. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σε έπειθα, γι' αυτό δεν έφερα το στάνταρ, αλλά καλύτερα έτσι. Α, τι ωραία. Μια χαρά είμαστε. Μάλιστα. Ήρθα για ένα γρήγορο γκούρεμα. Θέλω και βάψιμο στην πραγματικότητα, αλλά δεν προλαβαίνω. Και ήρθα έτσι ένα εδώ. Ωραία, είμαστε κασουκόρη. Πού την ήβρε. Ναι, τη ράβει η νύφη μου. Α. Έλα, ακόμα διαφήμιση, γιατί ενοχλείται ο κόσμο να κάνουμε διαφήμιση. Ράβει τη νύφη σου, πού τη σπουλά. Ράβει και τη σπίτι τη και διάσε όσου θέλει. Οκ. Okay. Ναι. Είναι ωραία, φαίνεται πολύ ωραία και πολύ κομψή. Ναι, είναι. Πουλαλή κόρη Γεωργία, επειδή έχει μερικού τελευταίου στο κανάλι μου, λέω έγινε πολύ εμπορική. Κάμνει διαφήμιση. Να. Ναι, να σα πω ότι εδώ στη Γεωργία αν έρχομαι, είμαι πελάτη σαν τη, πληρώνω τη. Και επειδή τη γουστάρω, τη βγάλω τη στα βίντεο. Με διαφήμιση. Ναι. Αυτό ονομάζεται. Να μην πιστέψει κανένα ότι πληρώνεσαι για τη διαφήμιση. Κόρη, σε πληρώνω κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Κανονικά. Και με τον νόμο. Ναι, ναι. Πουλαλή, εχθές που έγινε τούτη συζήτηση μέσα στο κανάλι. Ναι. Που ξέρεις, μπαίνουν διάφοροι ελάχιστοι βλάκες. Αφού έμαθε μαζικού μέρα τι σημαίνει όρος βλάκας, θα το χρησιμοποιούμε. Βλάκες και γράφουν διάφορες ανοησίες, μία εκ των οποίων είναι «Κυρία Πετρίδου, ήταν πολύ επιστημονικό το κανάλι σας και τώρα το κάνατε πολύ εμπορικό». Ναι. Και το σχολίασα στο live. Κοίταξε, ο καθένας παίρνει, πιστεύω, εκείνον που νομίζει ο ίδιος για τον εαυτό του. Α, ότι θα έκαμνε ο ίδιος. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι ο ίδιος από μόνος του δεν θα επένευε κάποιον άνθρωπο ή κάποια υπηρεσία να δεν είχε όφελος. Ναι, ναι, πιθανόν. Μάλιστα. Πιθανόν, λέω, δεν ξέρω. Κόρη Γεωργία, είσαι καλή, α. Σε καλή. Ευχαριστώ. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι εγώ. Εγώ σκέφτηκα το διαφορετικά. Λέω, μήπως αυτοί που σχολιάζουν, για παράδειγμα, έχουν κάνουν τζετζίνι. Παρόμοιες δουλειές ή αντίστοιχες με τις δουλειές του φίλου μου και των ανθρώπων που αγαπώ που προωθώ, γιατί είναι άλλο πράγμα να προωθεί, και άλλο να διαφημίζει. Ναι. Και γι' αυτό ενοχλούνται, αλλά αν είχα σκεφτεί ότι οι ίδιοι δεν θα λέγαν καλό λόγο για τον άλλον αν δεν είχα συμφέρον. Ναι. Θεωρώ ότι. Ευχαριστώ, Γεωργία, μόλις με έμαθες κάτι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Είναι επειδή σε αγαπώ. Και εγώ σε αγαπώ πολύ. Έστω και φορείς μάσκα. Ναι, τι να κάνω. Λοιπόν, πουλαλή κόρη. Σκύβω. Ναι. Η λαϊκή απέτηση είναι να μην κοντίνουν τα μαλλιά. Όχι, δεν θα κοντίνει το μαλλί. Θα μακρύνει το μαλλί. Θα μακρύνει το μαλλί. Ναι. Επιμένω. Επιμένεις και ναι. Εσύ. Και η λαϊκή απέτηση και η κομμωτική απέτηση είναι να μακρύνει το μαλλί. Ναι. Όσο δεν παίρνω μόνο μου ψαρίδι να τα κανονίσω, σας την όλη μια χαρά. Όχι. Δεν μου κάνετε εσύ, γιατί κάνουν πολλές. Καμνούν το. Οι ψαλιθικές. Εναντέξαμε. Μέσα στην καραντίνα κουρευτήκαμε μόνες τους. Ναι, ναι. Εν και δικό της κοπέλες βέβαια, αλλά εντάξει, λίγο... Και μετά πόση προσπάθεια θέλει τον damage control, δηλαδή μπορεί να χάσεις και πολύ μήκος μετά στην προσπάθεια να το ορθοποδήσεις. Συνήθως, τούτον, κάνουν το κοπέλες που έχουν κοντό μαλλί και δεν το αντέχουν. Μια που έχει μακρύνα, μακρύνει ακόμα λίγο, δεν είναι πρόβλημα. Έχεις δίκιο, αλλά, ναι. Και εγώ που τα είχα κοντά, είχα δυσκολία, ναι. Ναι, δεν το αντέχει. Συνήθως, εκείνες που κάνουν την επέμβαση. Μετά τα ξερίσου γουλί. Να είναι happy. Φαίνεται μου αστείο μου η βαμμένη ζωή στο κομμωτήριο. Ο λόγος είναι γιατί ήρθα εκτάκτος. Ναι. Επιθύμησα τη Γεωργία. Πιάσα ένα τηλέφωνο και είπα της κόρη να έρθω. Θέλουμε και επαφή κανονικά, αλλά από εβδομάδας. Παιδί μου, κάτι μου ελάλες πολλά ώρα πριν να ανοίξω το βίντεο. Και όλα πολλά. Είπες ότι αν ακούσεις κάποιον να με αποκαλεί τρελίντη του λέει. Γεωργία μου, τώρα θες να πεις... Σοβαρά. Γεωργία, τώρα ρωτώ σε σοβαρά. Έχει ανθρώπους που με θεωρούν πελή. Τώρα να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα μου να με θεωρούν τρελή. Αποκλείεται. Έλαντε. Αποκλείεται. Σοβαρά. Πέφτω από τα σύννεφα. Και είμαι και βαριά. Θα σκάσω. Πώς το καρπούζι, πώς την πατήχα. Θα τσακίσω. Τι τους απάντας λοιπόν. Τους ρωτώ πολύ σοβαρά αν σε γνωρίζουν προσωπικά. Έτσι άμα έρχεται και μας τα λόγια τους. Διότι αν δεν γνωρίζεις τον άλλον προσωπικά δεν μπορείς να εκφέρεις τόσο βαριά κατηγορία. Τι σημαίνει πελός, με τον τρόπο που το εννοούν αυτοί που το λένε.
Τρελός. Ενώ πεις εσύ που είσαι επιστήμονας. Έκο η κόρη, είναι εγώ που το είπα. Τον ορισμό του πελού. Έμα λαλούν πελός εννοεί κάποιος... Αν ξέρει Νίκη να μας πει. Πώς έδωσε το δικό του βλάκα, το ορισμό του βλάκα. Και πολύ εύστοχα τον έδωσε η Αριστονίκη, τον ορισμό του βλάκα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που μπορεί να βλάψει τον εαυτόν του και τον άλλο. Λοιπόν, εν είδες το vlog που ανέβασα σήμερα, να δεις μετά. Ναι, το vlog που ανέβασα σήμερα το πρωί και γι' αυτό και είμαι και βεβαμένη. Βεβαμένη, επειδή είχα ξεκινήσει να γυρίζω vlogs και μετά τα πήρα από το παλί μου δεν έστρωνε και λέω θα πάω στη Γεωργία. Και τώρα βλέπω τη ρίζα. Φαίνεται. Η ρίζα είναι έναν εκατοστό, μπορεί να είναι 1,5-2 εκατοστά. Όχι, ένα, δύο, σίγουρα ένα. Έχει έναν εκατοστό, αλλά έχει που την 1η του Ιουνίου είπε. Ναι, μα το μαλλί μας μεγαλώνει. Γιατί δεν μεγαλώνει τόσο γρήγορα σου παλιά. Μεγαλώνει μέσο όρο, Θεκλά. Ο μέσος όρος είναι 1,25 το μήνα. Α. Δηλαδή, αν το μαλλί σου έχει πιο αργό ρυθμό, θα μεγαλώσει έναν. Δεν έχει αργό ρυθμό, εμένα. Αν είναι γρήγορος ο ρυθμός, μπορεί να μεγαλώσει στο μήνα 1,5. Κορί, 1,5 είναι ένα. Κάνε και λίγο να το μετρήσουμε. Ναι, θέλω να μάθω πόσο είναι η ρίζα μου. Γιατί πάντα μεγαλώνουν γρήγορα τα μαλλιά μου και αν άρχισαν να καθυστερούν να μεγαλώσουν, σημαίνει γερνό. Δεν θα το αποδεχθώ. Που λέεις. Τρελή δεν γερνού. Και υπάρχει και μια άλλη κυπριακή παροιμία. Ο πελός μεριά με βράζει. Ο τρελός ούτε κρυώνει ούτε ζεσταίνεται. Εν τω μεταξύ, με ενοχλεί όταν με λένε τρελή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι καλή τρελή. Και καλά να είσαι καλός τρελός. Εμένα δεν με ενοχλεί για σένα. Διότι εγώ ξέρω σε. Εγώ ξέρω ποια είναι η Θεκλά. Μη στενοχωριέσαι. Αλλά είναι κρίμα ας πούμε, να μην δίνουν την ευκαιρία στον εαυτό του, του Ιούλη που σε αποκαλούν τρελή, να μπουν έστω λίγο στη διαδικασία να σε γνωρίσουν καλύτερα. Γιατί να με γνωρίσουν. Και μέσα από τα βίντεο σου εννοώ. Εμένα, άμα δουν τα βίντεο μου, αυτοί που έχουν την άποψη ότι είμαι τρελή, άμα δουν τα βίντεο μου και έχουν τέτοια άποψη, να πούν ότι είμαι θεότρελη. Γιατί σκέψου λέω με το μυαλό σου. Να σου κάνω μερικά ερωτήματα για ανθρώπους που λένε ότι είμαι τρελή. Mm. Είναι άνθρωποι που έχουν φιλότιμο. Μάλλον πιο πολλά. Τι είναι που έχουν φιλότιμο, δεν θα το πούμε ποτέ. Είναι άνθρωποι που έχουν φιλότιμο. Mm. Είναι άνθρωποι που είναι έντιμοι και λένε πάντα την αλήθεια. Mm. Είναι άνθρωποι που έχουν πνευματικότητα και προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι μέρα με τη μέρα. Όχι, καθένα. Οπότε, άμα μπουν στο κανάλι μου, θα πούνε θεότρελοι. Ναι. Ξέρεις, καμιά φορά τους περισσότερους ανθρώπους μπορεί να τους φοβίζει και εκείνο που δεν μπορούν να φτάσουν. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν το βλέπω έτσι. Να σου πω κάτι. Κάποιο ο οποίο έχει τα χαρακτηριστικά, που είναι ένα άνθρωπο ματεριαλιστή, ηλιστή δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Που τον ενδιαφέρει μόνο το χρήμα, η εξουσία, η υπεροχή, το να είναι καλύτερο από του άλλου, όχι καλύτερο από τον εαυτό μου. Γιατί στην πνευματικότητα προσπαθώ να γίνω καλύτερο από τον εαυτό μου. Mm-hmm. Τι είναι ο άνθρωπο, όταν συναντήσει ειδικά μια γυναίκα, γιατί είμαι και γυναίκα, παίζει ρόλο το ότι είμαι γυναίκα. Mm-hmm. Μια γυναίκα η οποία βγαίνει δημοσίω και λέει: δεν με νοιάζει το χρήμα, δεν με νοιάζει η εξουσία, δεν με νοιάζει η κοινωνική καταξίωση, το που με νοιάζει είναι η πνευματικότητα και η καλυτέρευση τη ζωή τη δική μου και των άλλων ανθρώπων. Και μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να ξυπνήσει τα θύματα, να σταματήσουν να είναι θύματα, σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα στον οποιοδήποτε oppressor, στον οποιοδήποτε είναι θήτης. Δηλαδή, ένα άντρα, για παράδειγμα, που η γυναίκα του θα δει τα βίντεο μου και θα αρχίσει να διεκδικεί επικοινωνία μέσα στο γάμο τη. Ή να διεκδικεί την αλήθεια μέσα στο γάμο της. Τι είναι ο άνθρωπος, δεν θα ενοχληθεί. Δεν θα του χαλώ τα κακώς νόμινα συμφέροντα του. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ενώ ότι... Ενώ αυτός που θέλει να βελτιώσει την ποιότητα του γάμου του, να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη με αυτά που θα πεις, θα τα μετρήσει και θα φερθεί ανάλογα. Κοιτάξτε, έχει δύο τρόπους να ζεις τη ζωή σου. Ένας ο τρόπος είναι να ζεις τη ζωή σου καταπιέζοντας τους άλλους ναι. και εξασκώντας βία ψυχική, σωματική, κοινωνική, οικονομική πάνω στους άλλους. Και ένας άλλος τρόπος να ζεις τη ζωή σου, που για μένα είναι ο ιδανικός, είναι προσπαθώντας να καλυτερεύσεις τον εαυτό σου και σε αυτήν την τη διαδικασία αναπόφευκτα φέρεσαι καλά και στους άλλους. Ναι. Οπότε νομίζω θέμα είναι επιλογής τρόπου ζωής. Δηλαδή στην ουσία, αν που εισηγούμε εγώ, είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Δηλαδή, ένας που τεμπέλεις πνευματικά ή ένας ο οποίος είναι μαθημένος να παίρνει τον εύκολο δρόμο, mm-hmm. άσχετον αν ο εύκολος δρόμος θα του δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο μέλλον,
να ενοχληθεί από τις δικές μου τις απόψεις, να θεωρήσω ότι είναι επικίνδυνες για την κοινωνική συνοχή. Θα επαναστατήσουν οι γυναίκες, θα επαναστατήσουν τα παιδιά, θα επαναστατήσουν οι γκέι, θα επαναστατήσει οποιοδήποτε βρίσκεται σε ένα χώρο μέσα στην κοινωνία που καταπιέζεται. Για παράδειγμα, ξέρεις τι μου έκαμε τρομερή εντύπωση. Εσύ και εσύ χωρισμένη, χωρίσες και εσύ που ένα γάμο. Εγώ χωρίσα πρόσφατα από δεύτερο γάμο. Όπως γνωρίζεις, και ήταν και η πρώτη τάση στα trends την ημέρα μου το ανακοίνωσα στο Google. Λέει το πρώτο πράγμα που ρωτούσαν είναι θέκλα επιτρίδου χωρισμός. Λοιπόν, κάτι που έχω παρατηρήσει στα ελάχιστα σχολεία που είδα, γιατί δεν μπαίνω να βλέπω, ούτε εσύ να μην μπαίνεις να βλέπεις. Να μην μπαίνεις να βλέπεις τι σχολιάζουν οι βλάκες. Θέλουμε. Κάτι που έχω παρατηρήσει είναι το εξής, ότι όσοι ελάχιστε τόλμησαν να γράψουν στη σελίδα μου σχολεία, γράψαν το εξής. Είσαι χωρισμένη δύο φορές, αρέσει αποτυχημένη. Τι σημαίνει τούτο, για όνομα του Θεού. Είσαι αποτυχημένη επειδή χώρισες δύο φορές. Ή κάποιος άλλος μου έγραψε δύο άντρες και δεν μπόρεσες να τους κρατήσεις. Και τούτο σημαίνει για το πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι πατριαρχικά και σεξιστικά. Ότι η αξία της γυναίκας είναι να είναι παντρεμένη, η αξία της γυναίκας είναι να έχει άνδρα, η αξία της γυναίκας είναι να κρατήσει τον άνδρα. Έχει πολλούς που το πιστεύουν τούτο, Θεκλά μου. Έχει πολλοί κόσμο που το πιστεύουν τούτο. Μα πού πάει η αγάπη, πού πάει το είμαι μαζί με έναν άνθρωπο επειδή τον αγαπώ και όταν πάψει να με αγαπάει, πάψω να τον αγαπώ, δεν είμαστε πλέον μαζί. Άκουσες με να πω καμιά κακιά κουβέντα για τον πρώην τέο σύζυγο μου, γιατί είναι ο πρώην ο πρώτος και ο τέος ο δεύτερος. Άκουσες με να πω καμιά κακιά κουβέντα. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Είχαμε αγάπη με τον άνθρωπο Τζινόν, περάσαμε όμορφα. Είμασταν μαζί καλά όσον ήμασταν μαζί καλά, τέλειωσε. Και κάθε άλλο, ας πούμε. Πάντα μιλάς με τον Παναγιώτη ότι όντως εκείνο που έζησες μαζί του ήταν πραγματικά αληθινό. Ναι. Τούτο μας πάντα το λες. Δηλαδή, και στο βίντεο σου, αλλά και στη ζωή σου. Δηλαδή, για να είμαστε κομιλφό, για να είμαστε καθώς πρέπει, πρέπει να παραμένουμε σε ένα γάμο όταν εκείνος ο γάμος έχει τελειώσει. Γιατί ο γάμος τελειώνει από τη στιγμή που ένας από τους δύο δεν θέλει να μένει μέσα, τελειώνει ο γάμος. Ναι. Πρέπει να μένουμε με το ζόρι σε ένα γάμο που δεν έχει τελειώσει για να ευχαριστήσουμε τον κοινωνικό περίγυρο. Και να είμαστε επιτυχημένοι επειδή παραμείναμε στον γάμο. Αν το πράγμα είναι επιτυχία, δεν ξέρω τι είναι η αποτυχία. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Καταλάβεις τι εννοώ. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Να σου πω, τα κοινωνικά στερεότυπα πιστεύω. Α, μάθες αυτήν τη λέξη από το κανάλι μας, την ήξερες και από πριν όμως. Κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις, ναι, που θεωρούν αυτό που είπε και πριν, ότι αν θέλει είσαι παντρεμένη, είσαι αποτυχημένη. Α, κάποιος άλλος έγραψε μου εκπομπή, δεν έχεις άντρα, δεν έχεις παρετήθου. Δεν θα παρετηθώ, ρε κομπάρε. Εδιορίσετε με κάπου και δεν το ξέρα. Ή εκλέξετε με σε μια θέση κλειδί και δεν το ήξερα. Μην μας πληρώσετε, πες τους. Ρε πολλά αστείο. Είναι εξαιρετικά αστείο. Πόσο βλακώδης μπορεί να σκέψει ορισμένων ανθρώπων και πόσο χαζί. Παραγία μου. Η οργία περιβαλλόμαστε από ηλιθίους. Όχι απλώς βλάκες, ηλιθίους. Θα το ισώσουμε. Ναι. Να το δούμε. Ναι, το ισχυώσουμε, δεν πρέπει να κλείσουμε το... Πες κάτι τελευταίο που έχεις να πεις. Δεν είχα σκοπό να κάνω το βίντεο για τους haters. Πες κάτι θετικό, δεν είναι θετικό σου, αλλά πιάσου το. Να σου πω. Μίλα. Μίλα, σε αφήνω, ελεύθερα. Μπορεί να είμαι αποτυχημένη, μπορεί να είμαι δύο φορές χωρισμένη, μπορεί να είμαι χωρίς εκπομπή, αλλά σε αφήνω να μιλήσεις. Εν πάση περιπτώσει, όσοι αγαπούν τη Θέκλα, δεν είναι ανάγκη να είναι ούτε παντρεμένη, ούτε να έχει εκπομπή για να την αγαπούν. Εγώ επίσης αγαπώ και τους παντρεμένους και τους που έχουν εκπομπή, δεν τους απορρίπτω επειδή είναι παντρεμένοι και επειδή έχουν εκπομπή. Αγάπη για όλους. Ένα λεπτό, εκείνος που έχει εκπομπή και χωρισμένος. Απαναγία μου, πρέπει να τον απορρίψουμε. Πρέπει να βρίσκεται σε ένα μετέωρο βήμα. Μισό. Είναι μισό επιτυχημένος. Γιατί έχει εκπομπή, μισή επιτυχία, δεν έχει άνδρα, δεν έχει γυναίκα, άλλη μισή αποτυχία. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή... φυσικά για τις γυναίκες που το λένε ότι άμα είσαι παντρεμένη, είσαι επιτυχημένη, ναι. Τι λένε το για τους άντρες τόσο πολλά. Τι να πω. Να αποκατασταθείς. Να αποκατασταθώ. Να το μαντρευτείς. Θα αποκατασταθείς, θα αποκτήσεις αξία. Αποκτήσεις με το γάμο, οντότητα. Ναι, ναι. Τούτο είναι το πράγμα εν τω μεταξύ. Είναι ό,τι πιο άσχημο για τον ίδιο τον γάμο ως θεσμό. Ναι, ναι. Γιατί για μένα ο γάμος είναι κάτι ιερό. Είναι κάτι ιερό. Είναι κάτι ιερό ο γάμος. Δηλαδή, και είναι κρίμα να το υποβαθμίζουμε σε κοινωνική συνθήκη, σε τρόπο, έναν τρόπο με τον οποίο να γίνουμε αξιόλογοι ή να φαινόμαστε αξιόλογοι. Ξέρεις ότι κάποτε, πριν αρκετά χρόνια,
Είχα ακούσει από εταιρεία που ήθελε να προσλάβει προσωπικό και προτιμούσε να είναι παντρεμένοι ή οι κοπέλες παντρεμένες. Γιατί? Γιατί θεωρούσαν ότι μέσα από το γάμο έχουν λυμένα τα περισσότερα τους προβλήματα και θα μπορούν να αποδώσουν στη δουλειά τους καλύτερα. Ύστερα, αφήστε να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Ύστερα, δεν ήθελαν να προσλαμβάνουν παντρεμένες κοπέλες νεαρές στη δουλειά τους, γιατί υπήρχε η μεγάλη πιθανότητα να μείνουν έγκυος και να αναγκαστούν να τις αφήσουν σπίτι και μετά τι γίνεται, να τους δώσουν άδεια μητρότητας, άδεια ντοκετού και ο μάστρος μετά τι θα κάνει. Άρα, φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Βεβαίως. Ναι. Μόνο τούτα τα δυο που είπα, ας πούμε. Στην ίδια εταιρεία τούτες οι δύο. Άρα αυτές ήθελαν μεσήλικες γυναίκες, κατά προτίμηση λίγο πριν την εμμηνόπαυση, στην εμμηνόπαυση. Και πόσο αποδοτικός μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι, δεν είναι δύο, αλλά... Κόρη, με λάλεσε να πάμε και στην εμμηνόπαυση σε λίγο. Οδεύουμε στο θεράπιο στην εμμηνόπαυση. Μπορούμε να συγκρίνουμε όμως των νέων, των 25, τη νέα των 25, πόση οράματα, πόση όρεξη, πόση ζωή. Που έχει με μια 55, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι οι 55 μπορεί να είναι δυναμικές και ενεργητικές. Μπορούν, κάλλιστα. Και εσύ είσαι, εσύ είσαι ακόμα 55, ναι. Όχι. Ακόμα δεν φτάσει εκεί. Είσαι όμως, πόσο είσαι. Πλήρω συντόμως στα 50. Α, παράγια μου, κόρη Γεωργία, σου φαίνεται, φαινόμαστε το ίδιο. Είσαι 5 χρόνια μεγαλύτερη. Μπορούμε να είμαστε νεανικές και ζωντανές. Το θέμα είναι η διάκριση. Που σου λέει, είσαι γυναίκα. Πρέπει να είσαι παντρεμένη, πρέπει να είσαι αυτήν την ηλικία. Έχει άλλες επιχειρήσεις που δεν προσλαμβάνουν γκέι άνθρωπους. Δηλαδή υπάρχουν διακρίσεις τούτες στον εργασιακό χώρο, πολλές. Υπάρχουν, ναι. Αλλά εμείς είμαστε μπελές. Τι ξέρουμε, οι μπελές. Τίποτα δεν ξέρουμε. Άντε, κλείουμε σας να στεγρώσουμε τα μαλλιά μας. Φιλιά, ευχαριστώ. Georgia μου, thank you very much. Thanks. Πρέπει να δείξουμε και το μετά, εφόσον δείξαμε το πριν. Εδώ η τρελή κομμότρια, όπως λέμε το τρελό αγόρι. Ξέρεις, στην Ελλάδα σε λένε το τρελό αγόρι, το τρελό κορίτσι, δεν το λένε κακοποιητικά. Ναι, το, ναι, ναι. Εδώ η τρελή κομμότρια έχει φτιάξει το μαλλί. Το έχει χτενίσει. Η Γεωργία είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα κάνει τις τελευταίες πινελιές, δηλαδή ψαλιδιές. Και τι μου είπες ότι περιμένεις να κάνεις όταν μεγαλώσω λίγο. Θα τα κάνουμε έτσι ένα ελαφρύ wave με το σίδερο. Με το σίδερο? Ναι, ναι. Έχουμε κάτι στο οποίο να προσμένουμε και να προσδοκούμε. Ναι. Να γίνουν πιο μακριά τα μαλλιά μας και να κάνουμε wave. Να κατεβούν ακόμα λίγο και τώρα μπορεί να γίνονται. Κορή, είναι ωραία. Βλέπετε, είναι το μαλλί που είχαμε κόψει το Δεκέμβριο. Πού να κυκλοφορήσεις? Στο YouTube. Θέλω καλύτερο χώρο να κυκλοφορήσω. Τώρα να πω σπίτι να κάνουμε, για να γυρίσουμε. Για να ξέρω τι προϊόν να σου βάλω. Α. Να κυκλοφορήσεις έξω να στελείς. Όχι, δεν πάω έξω. Τι έχεις για τη ζεστή? Σου βάλω λίγο spray, shine spray, έτσι να δώσω λίγη λάμψη. Δώσε λίγη λάμψη. Ναι, θα σου βάλω. Όλοι οι τρελοί χρειάζονται λάμψες. Η τρελή ψυχολόγος και η τρελή κομμότρια έχουν φτιάξει αυτό το τρελό μαλλί. Μπράβο, πολύ λάβα. Ένα λεπτό να τα δούμε έτσι λίγο. Και πίσω, να γυρίσω έτσι. Φαίνεται. Το βλέπεις εσύ πίσω στον καθρέφτη. Κέντρα το λίγο να το δεις. Ένα ωραίο γκόρι. Εσύ είσαι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε, ευπημένο Νίκα. Έχει πολύ καιρό ευπημένο να κάνουμε βίντεο με τη Γεωργία, το ζητά ο κόσμος. Πες μας τώρα, έτσι πριν να κλείσουμε, πώς σε έχει επηρεάσει η καραντίνα, θετικά ή αρνητικά, ως άνθρωπο. Έλα, κορή. Έλα, σου αγγίζω, δεν πειράζει, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Φοράς και τη μάσκα σου. Ναι, ναι. Εντάξει, εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι με επηρέασαν αρνητικά. Ενώ όταν το εβίωνα, έλεγα εντάξει, μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε, είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε με τον κήπο, με το σπίτι. Αλλά στην τελική είναι ευκαιρία και μου αρνητικό. Ναι, αλλά το έχεις γυρίσει στο θετικό τώρα. Γιατί ναι, όταν ήρθα το πρωί, είπες μου, κατάφερα και γύρισα τη στενοχώρια μου σε χαρά. Ναι, 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 φυσικά. Μπράβο γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τα τρελά κορίτσια σας χαιρετάνε. Bye!